Σε κατάσταση αναμονή βρίσκονται οι διοκτήτε 22 καταστημάτων τη Θεσσαλονίκη μετά την ανάκληση των αδειών λειτουργία του λόγω παραβάσεων. Βλέπουμε από τα μέλη μα καθημερινά μια πάρα πολύ εχθρική στάση του Δήμου, ειδικά του Δήμου Θεσσαλονίκη, προ τι επιχειρήσει. Με υψηλά πρόστιμα, με κλείσιμο και σφράγισμα των επιχειρήσεων ε, για, για ψήλου πείδημα. Υπάρχουν σίγουρα παραβατικότητε. Εγώ δεν λέω ότι είναι όλε οι επιχειρήσει νόμιμε, αλλά δεν μπορεί να κλείνει μια επιχείρηση. Για μία καρέκλα, επειδή αντί να έχει 30 καρέκλε, είχε 31, να τις αφαιρεί την άδεια. Η σχετική απόφαση ανάκλησης των 22 καταστημάτων πάρθηκε από την Επιτροπή Ποιότητα Ζωή μετά από εισήγηση τη Διεύθυνση Υγιεινή τη Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία. Η διαδικασία μετά από, την, από τον έλεγχο και την αυτοψία τη Μοντική Αστυνομία να σταλούν αυτά τα στοιχεία στο υγειονομικό. Το υγειονομικό σε ανύποπτη στιγμή έκανε τους ελέγχους στα καταστήματα, διαπίστωσε παραβάσεις και ήρθε στο Δήμο Θεσσαλονίκη η εισήγηση η οποία ανέφερε να γίνουν ανάκληση των αδειών. Ο Δήμο Θεσσαλονίκη ήταν υποχρεωμένο να δεχτεί την εισήγηση του υγειονομικού και με μια απόφαση Επιτροπή Ποιότητα Ζωή ανακλήθηκαν οι 22 άδειε των καταστημάτων. Πρόκειται για καταστήματα καφέ μπαρ, εστιατόρια, αναψυκτήρια, internet καφέ που βρίσκονται στην Αριστοτέλου, στην Παλαιών Πατρών Γερμανού, στην Τζιμισκή, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην Αγία Θεοδόρα, στη Νέα Παραλία, στη Μοναστηρίου, στη Λεωφόρο Νίκη, στην Ερμού και σε άλλε κυρίω κεντρικέ οδού τη πόλη. Κάθε περίπτωση για μα πρέπει να εξετάζεται χωριστά. Να μην βάζουμε όλε τι επιχειρήσει πάνω σε ένα, σε ένα τσουβάλι και να τα όλου μαζί και να του κλείνουμε όλου μαζί. Εμεί γι' αυτό πήγαμε και στο Δήμο, γι' αυτό διαμαρτυρηθήκαμε και πρέπει να βρεθεί μια άκρη. Όχι μόνο για αυτέ, γιατί μα ενημέρωσαν να διακολουθούν και άλλε επιχειρήσει. Δεν είναι μόνο αυτέ οι 22, υπάρχουν άλλε 80 από πίσω. Οι ιδιοκτήτε των επιχειρήσεων έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονία Τράκη και να ζητήσουν ακύρωση τη απόφαση τη αρμόδια επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκη. Από εδώ και πέρα η... ο Δήμος Σαλονίκη θα κοινοποιήσει τις αποφάσεις τη ε, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στους καταστηματάρχες, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα εντός 15 ημερών να προσφύγουν στην αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία είναι το ανώτερο όργανο που μπορεί να αποφασίσει. Για αυτό το διάστημα, στα πλαίσια της χρηστή διοίκηση και μέχρι να αποφασίσει η αποκεντρωμένη, εμείς θα παρατείνουμε ε, την ε, απόφαση, δηλαδή θα τους ε, δώσουμε μια παράταση λειτουργίας και θα περιμένουμε την απόφαση του ανώτερου οργάνου.